Των οδηγών στα λεωφορεία ΟΣΥΠΑ. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την ΠΑΦΟ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα εργατικά γραφεία της ΣΕΚ, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση. Από η ώρα 8.30 το πρωί. Τα πράγματα εδώ πριν από λίγα λεπτά επικράτησε ένταση. Πρέπει να πούμε ότι η συνέλευση ξεκίνησε με ενημέρωση των οδηγών από την αντιπροσωπεία, η οποία συναντήθηκε χθες με την Υπουργό Μεταφορών στη Λευκοσία. Τα αιτήματα τα οποία κατατέθηκαν από πλευράς του Υπουργείου ζητήθηκαν από τους οδηγούς να παρουσιαστούν γραπτώς. Υπήρξε μια καθυστέρηση στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Κάποια στιγμή ανέβηκαν οι τόνοι. Ζητήθηκε να παρευρίσκεται και εκπρόσωπος της εταιρείας για να μην παρουσιάζεται μόνο η μία πλευρά. Πράγμα που έγινε με καθυστέρηση λίγων λεπτών, ξαναξεκίνησε το δεύτερο μέρος της συνέλευσης, όπου ξανά επικράτησε ένταση πριν από λίγο. Πρέπει να πούμε ότι, όπως όλα δείχνουν, δεν θα υπάρχει σήμερα κατάληξη. Η Γενική Συνέλευση προσανατολίζεται να μην πάρει καμία απόφαση σήμερα και να πάρει τελική απόφαση την Πέμπτη το πρωί, αφού φαίνεται από πλευράς εταιρείας να παρουσιάστηκαν προτάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι τέτοιες που να γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Εδώ υπάρχει, όπως ανέφερα προηγουμένως, αποφασιστικότητα από πλευράς των οδηγών, την ίδια στιγμή που αποφασιστικότητα υπάρχει και από πλευράς των γονιών. Πρέπει να πούμε ότι σε χθεσινοβραδινή έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στους συνδέσμους γονέων 4 σχολείων, συγκεκριμένα της Τεχνικής Σχολής του Λυκείου Έμπας και της Τεχνικής Σχολής και Λυκείου Πόλεως Χρυσοχούς, αποφασίστηκε όπως, αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, αύριο το πρωί τα 4 σχολεία να παραμείνουν κλειστά, αφού από αυτή την κατάσταση φαίνεται ότι ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί μαθητές, κυρίως τελειόφοιτοι, για τους οποίους οι γονείς εκφράζουν ιδιαίτερες ανησυχίες ότι χάνουν σημαντική ύλη από την σχολική χρονιά. Προφανώς. Επαναλαμβάνω ότι ακόμη δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη και με βάση το τι μπορούμε να καταγράψουμε εδώ έξω από την αίθουσα που γίνεται Γενική Συνέλευση, μάλλον πάμε για νέα Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την Πέμπτη. Παραπέμπουν στην Πέμπτη λοιπόν. Θα είμαστε σε επαφή, θα μεταδίδουμε όλα τα νεότερα. Μαρία Ιγνατίου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Εμείς, κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε.